Σήμερα είμαστε στο Διόνυσο, σε ένα σημείο του Διονύσου που επί σειρά ετών έχει δημιουργήσει μέσα από τα όμβρια ύδατα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας των γύρω από την περιοχή κατοίκων στο Βρυσάκι, και νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που αυτό που σαν πολιτική έχουμε ξεκινήσει, την ασφάλεια των πολιτών σε όλη την Αττική, σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Και ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλαφατέλης, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, πριν λίγο καιρό αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο της Μύδια με πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία αντιμετωπίστηκε όμως, έχει δώσει και εκείνος την ίδια ευαισθησία και έχει την ίδια ευαισθησία, και γι' αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο αυτό το επιδεκαετίας πρόβλημα θα λυθεί. Ένα έργο πνοής για τον Άγιο Στέφανο, έργο υποδομής από τα μεγαλύτερα έργα. Περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Αγίου Στεφάνου. Μπορώ να πω, η πρώτη του μελέτη είχε ξεκινήσει το 1998 και φτάνουμε αυτή τη στιγμή να τελειώνει αυτό το έργο. Έργο το οποίο έχει 12 χιλιόμετρα περίπου αγωγούς ομβρίων και καλύπτει 2.700 στρέμματα της περιοχής του Αγίου Στεφάνου.